Μπράβο ρε Μερούλα, συγχαρητήρια. Όλα θαύματα βρήκα. Μπράβο πουλάκι μου, για στα χεράκια σου. Ευχαριστώ. Αν δεν τα έκανα το μόνη μου όμως, με βοήθησε και το Ζεντάκι. Κρυφό ταλέντο το Ζεντάκι. Δεν είμαστε καλά, καμαρόφι είναι ξερακόλυφτο. Καλά, εγώ τα έκανα όλα. Δεν είμαστε καλά. Άστος βρε κίτσα μου, άστος, έτσι είναι. Όλη τη φασίνα την κάνουν οι μανάδες και τα πράγματα παίρνουν οι κόρες. Λοιπόν, να είσαι κάτι για μένα, Μανούλα. Λοιπόν, ένα μεγάλο μπράβο και σε όσους μαγείρεψαν και σε όσους έφαγαν. Αλλά τώρα πιστεύω, παρακαλώ, ότι είναι ώρα να μας πει νίτσα το φλιντάρι. Ρε παιδιά, πάρτε καμιά καρέκλα, καθίστε, ελάτε εδώ μαζί μας, έχουμε δουλειά. Τώρα σαν να σε βρει ο κόλος, έχεις περιέργεια. Γιατί ρε να σου λες, δεν έχεις περιέργεια. Όχι αγάπη, να μου πει το φιτζάρι, μην ξανά έχω περιέργεια. Τρέπεσε καλέ. Άντε καλό που τρέπετε, κάτι κρύβει. Εγώ, τι να κρύψω εγώ. Εμένα απλώς αυτά τα πράγματα μου φαίνεται αηδίες. Εμένα δεν με ρώτησε κανείς, αλλά και εγώ συμφωνώ, αηδίες. Ούτε με ρώτησε κανείς, αλλά πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι το τηλεπαθητικό. Δηλαδή είναι σαν να σου διαβάζει ο άλλος τη σκέψη και όχι το φλιτζάνι. Ναι. Αυτό είναι. Αφού παιδί μου όταν ήμουν μικρή, η Νίτσα πριν προλάβω να σκεφτώ κάτι, μου έλεγε μη διανοηθείς να το κάνεις, έσφαξα. τότε και η Κικίτσα ξέρει να διαβάζει το φλιτζάνι, γιατί αυτή και αν διαβάζει τη σκέψη μου. Τώρα είστε σοβαρές, προτείνετε να κάτσουμε εδώ και ο ένας να διαβάζει τη σκέψη του άλλου. Πειράζει ελαφρώ, Ναι, τον πειράζει πάρα πολύ και εμένα με πειράζει. Φαντάζομαι τώρα να κάθομαι να διαβάζει τη σκέψη μου η Νίτσα και η Κικίτσα να κάθεται να ακούει. Δεν είμαι μέντιουμ και ούτε διαβάζω τις σκέψεις. Αλλά να σου πω εσένα μικρέ. Δηλαδή τι πιστεύεις, ότι αν μπορούσα να διαβάζω τις σκέψεις θα ήσουν ακόμα παντρεμένος με την κόρη μου. Μπράβο, ρε. Ωραία αρχή κάναμε. Καταπληκτικά. Το κρασί το διαβάζει γιατί εγώ κρασί πίνω. Καφέ αποκλείεται να πιω. Δεν μου λες, τον καφέ που ήπιες δίπλα στην Κικίτσα, το θυμάσαι? Γιατί? Γύρισα το φλιτζάνι να στο διαβάσω. Μπράβο, Μανούλα μου, μπράβο. Λοιπόν, πού είμαι, στην Κικίτσα? Τελειά. Ορίστε, ειδικά, στην κουζίνα. Πού είναι η γυναίκα, φίδι. 10 λεπτά κήρυγμα. 1, 5, 10, περνάνε τα λεπτά. Τα μαρτύρια μου έρχονται απανωτά. Ο μπαμπάς φωνάζει, η μαμά μανουριάζει και η γιαγιά. Τους γείτονες με κραμιές τρομάζει. Όλοι για το δικό μου μοιάζονται καλό. Μα για τις δουλειές τους τρέχω μόνο εγώ. Το χάρτζι λίγη που έχω ούτε για τσίγλες στάνει. Το πόσες τσίγλες όμως δεν λέω γιατί δεν κάνει. Το πρωινό μου πλούσιο σε γάλα με φραπέ. Κορφλέικ δημητριακά, μόδα ντε μοντέ. Διήμερη αποβολή έφαγα στο σχολείο. Της γειτονιάς μου έβαψα το ζάχαρο πλαστείο. Των δραστηριοτήτων μου τελευταίο σφύριγμα είναι των γονέων 10 λεπτά κήρυγμα. Άρα εμείς Μέρη να πηγαίνουμε να φτιάξουμε τους καφέτες. Ένα μην έτσι αργούμε. Νίτσα, θα αρχίσεις από μένα? Όχι, θα αρχίσω από τον Άσπου που το έχουμε και έτοιμο. Εσένα θα σου το πω αμέσως μετά. Ένα μόνο σου λέω, πρόσεχε τι θα λες. Πρόσεχε κακομοίρα μου τι θα λες. Να το το φλιτζανάκι του Νάσου. Για να δούμε. Έτσι που κοιτιόμαστε συνέχεια θα βάλουμε στο τέλος τα γέλια. Μη μιλάς, συγκεντρώνομαι. Ναι, αλλά θα με ματιάσεις. Μπορείς να μην μιλάς. Εσύ μπορεί να με κοιτάς. Αν δεν μας τα λες καλά, Νάσο μου. Δεν μας τα λες καθόλου καλά, Νάσο μου. Τι λέει. Σταμάτα, παιδάκι μου. Συγκεντρώνεται. Και θα έχει δύο Λεωνίδες η οικογένεια. Αφού τον πατέρα μου τον λέγανε Λεωνίδα. Γιατί ρε Νάσο. Τον πατέρα μου δηλαδή δεν τον λέγανε. Τι, ψι τον φωνάζανε. Το πρώτο παιδί στην οικογένεια παίρνει το όνομα του πατέρα του άντρα. Να σου, έχεις σκοπό να κάνουμε κι άλλα παιδιά? Δεν έχει μαντρά σημασία για το πρώτο παιδί. Πρώτος είναι άμα υπάρχει δεύτερος. Άμα δεν υπάρχει δεύτερος, τότε δεν είναι πρώτος. Και τι είναι τελευταίος? Είναι ένας. Ωραία. Ο ένας θα είναι ο Λεωνίδας. Όχι, θα είναι ο Κλεάνθης. Έλα μωρέ τώρα, Κλεάνθης. Μα τώρα πλάκα μου κάνεις. Σιγά μην βγάλω το παιδί μου Κλεάνθη. Μα Κλεάνθης, είναι όνομα παιδιού τώρα αυτό. Γιατί, τον Άσος είναι όνομα ανθρώπου. Εμένα μου θυμίζει γαϊδούρι. Άκουσες τίποτα? Όχι, τι να ακούσω? Σαν να ξέρει φωνή της μάνας σου. Είναι η φωνή της συνείδησής σου, Νάσο. Καλά και η συνείδησή μου μιλάει σαν τη μάνα σου. Τέρμα και τελείως. Το όνομά του θα είναι Κλεάνθης. Ο πατέρας του το άκουσε το όνομά του. Καιρός να το ακούσει και ο δικός μου. Εκεί
ακούει τίποτα. Μην είσαι τόσο σίγουρος, Νάσο. Μπορεί και να ακούει. Έλα μωρό τώρα, υποθέσεις θα κάνουμε. Και είναι ένα κοριτσάκι. Τότε δεν είναι υπόθεση ότι θα ακούσει το όνομά της η μαμά μου, ε? Καλά η μάνα σου δεν βαριά ακούει τώρα, τελευταία. Τον κακό σου τον καιρό. Άκουσα πάλι το τηλεφωνήτη. Άγιο πίσω μου σατανά. Να σου ακούς φωνές. Λοιπόν, δεν αλλάζουμε κουβέντα γιατί θα τρελαθούμε όπως πάμε. Ναι, να αλλάξουμε κουβέντα. Πάντως αν είναι κοριτσάκι, το όνομά του θα είναι Ελενίτσα. Πάει και τελείωσε. Μπράβο, Καμάρο. Ευχαριστώ, μαμά. Μίλησε σε κανένα. Εγώ. Σε κανένα. Διδί, πρόσεχε για θα μου στρίψει τελικά. Φτούσου. Φτούσου! Συγχύζεις την κόρη μου και είναι και έγκυος. Εγώ κλεάν φυγιό δεν βγάζω. Α, δεν έχεις δίκιο να σου. Εμένα μου αρέσουν τα αρχαία ονόματα. Αρχιμένου. Ωραία, άμα κάνουμε κορίτσα το βγάλουμε Λευκοθέα. Α, να χαθείς. Τελικά, Μανούλα, μπορείς να δεις ένα γόρι, κορίτσι. Θα προσπαθήσω. Αλλά δεν παίρνω κι όρκο. Βρε, καλώς το λεβέντι μου. Καλώς το αγόρι μου. Τι κάνεις, ψυχούλα μου. Μια χαρά, καλώς σας βρήκα. Πρεπλάκι μου, δεν πήρες ένα τηλέφωνο, ανησυχούσαμε. Καλά σου λέει, βρε αγάπη μου. Γιατί δεν ήρθες να μας δεις? Με τη σκέψη σου κοιμάται, με τη σκέψη σου ξυπνάει κάθε μέρα. Ναι, ξέρετε, λυπάμαι. Με το που έφτασα όμως στο αεροδρόμιο, στείλανε κατευθείαν την πρωθυπουργική λιμουζίνα και με πήγανε στο Προεδρικό Μέγαρο. Εκεί είχα συζήτηση με τον πρόεδρο, τον Κωστή. Καλό παιδί, ξέρει για τι πράγμα μιλάει. Αγάπη μου, γιατί δεν ήρθες να μας δεις μετά? Εμείς σε περιμέναμε. Σε είδαμε και στις ειδήσεις. Μετά με δεξιώθηκε ο Γιώργος. Ποιος Γιώργος? Ο πρωθυπουργός. Μπα, πέρασε καλά. Χάλια. Βαρέθηκα του θανατά. Με πρίξανε κιόλας. Αυτός ο Γιώργος, ρε παιδί μου. Πάλι ο Γιώργος. Ναι, στενός κορσές μου έχει γίνει, κατάλαβες. Βρε κάτι προβλήματα, βέβαια. Δε μετά πήγε στη μαμά, πήγε. Πρωινιάτικα. Πού να τρέχω τώρα εκεί πέρα. Ίσα-ίσα που πρόλαβα να πάω στο ξενοδοχείο, να κάνω το καθημερινό μου σιάτσο, να αλλάξω και κουστούμι για να ξαναβγω στους δρόμους. Αγοράκι μου γλυκό, όμως το μεσημέρι ναι. Θα έρθεις να φάμε σκικίτσες όλοι μαζί, έτσι δεν είναι? Σου έχει φτιάξει το αγαπημένο σου φαγητό. Άκου να δεις, αρνάκι στο φούρνο και στο ζουμάκι του έχει βράσει μέσα κάτι μακαρόνια, έτσι έτσι. Χούντρα. Κρέας. Τρώτε κρέας. Δεν πλάγει, γιατί κακό είναι. Κρέας τρώγανε οι πρωτόγονοι που ζούσαν στις σπηλιές. Και κυνηγούσαν τα μαμούθια να τα φάνε. Ξέρεις, αυτό το αρνάκι δεν το κυνηγήσαμε. Είναι και το πήρα το χασέ από τη γιαγιάκα σου. Τέλος πάντων, δεν ξέρω αν θα μπορέσει το μεσημέρι, γιατί μου έχει τραπέζι ο αρχηγός της αντιπολίτευσης. Μην του χαλάσω το χατήρι, μην τον πικράω τον άνθρωπο. Χαίρι μου, τότε τον πικράζει τον άνθρωπο. Εμείς τρώμε όλοι μαζί το βράδυ. Το βράδυ, ε? Ναι. Όχι, δεν νομίζω το βράδυ. Κάτι έχω να κάνω, αλλά κάτι έχω. Παιδί μου, έλα μέσα, σε παρακαλώ. Έλα μέσα, παιδί του. Μάλιστα, κύριε Λεωνίδα, σε τι μπορώ να σας εξυπηρετήσω? Ενημέρωσε με, σε παρακαλώ, για το απόψινό πρόγραμμα το πρωινό. Βεβαίως. Σήμερα νομίζω. Ναι, θα σας πάρει τηλέφωνο ο Άρνο. Πώς βαριέμαι, χέστονα. Δεν πειράζει, θα πάρει αύριο το πρωί, δεν πάθει τίποτα. Ποιος είναι ο Άρνο? Καλά, δεν ξέρει τον πρόεδρο των United States. Πω! Ξέχασε. Δεν μου λες, αγάπη μου. Εσύ δεν είσαι Μαριλένα. Γεια σα, κύριε Εμπή. Γεια σα, κύριε Λεβιζάτη, τι κάνετε? Πολύ καλά, εσύ πλάκι. Κοριτσάκι μου, έχει κάνει εγχείρηση? Όχι. Τι εγχείρηση? Κάτι σαν λοβοτομή. Πλάκα. Φαντάζομαι να μιλάει η Βαριλέα στο πληθυντικό στον Λεωνίδα. Ξέρετε, είναι απέτηση του κυρίου Λεωνίδα όταν είμαστε μπροστά στον κόσμο να του μιλάμε στο πληθυντικό. Γιατί? Για να τηρείτε το πρωτόκολλο. Δεν μπορεί ο καθής να σπηλώνει το image μου. Ελάχιστοι άνθρωποι στον κόσμο έχουν το δικαίωμα να μ' απευθύνονται στον ελληνικό. Ρεούς! Ουσέ διάλαμο! Ουσ! Ουσέ διάλαμο! Κοπρίτη! Ρε Αμερικάνο μου, σε παρακαλώ πολύ, ένα άλλο καφέ. Θα μου πεις άλλο φλιτζάνι, αυτό δεν μου αρέσει καθόλου. Σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει, αυτό είναι. Πάνω μεγαλεία, ε. Υπουργοί, πρωθυπουργοί, πρόεδροι της Δημοκρατίας. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Τι θα γίνει αυτό το παιδί? Μα δεν του φαινόταν τι θα γίνει το σοκολόπεδο. Έλα, Νίτσα, είσαι έτοιμη, το έχω γυρίσει εγώ το φλιτζάνι μου, άψογο είναι. Για έλα, για πες μου και εμένα. Οπα. Είσαι σίγουρη ή θα συγχυστείς και εσύ σαν τον Άσο? Σιγά με συγχυστώ, πες μου, Χριστιανή μου, και καίγομαι. Σήμερα γάμος, σήμερα γάμος γίνεται. Χαρές και πανηγύρια. Ποιος χαίρεται? Η Βιβί, η Μέρη, η Κικίτσα. Εγώ δεν χαίρομαι.
Εσύ καλέ φοράς ένα μακρύ σχέλ φόρεμα κι είσαι στη μέση. Νηφικό φοράς. Παντρεύομαι. Ποιον? Περίμενε. Σήμερα πως, σήμερα πω χωρίζεται. Έλα μωρέ Κικίτσα, έλα μωρέ Κικίτσα που βάζει τα κλάματα, θα με πιέζουν και εμένα τέτοια ώρα. Όχι, όχι, μία αγάπη μου, θα χαλάσει το μακιγιάζ. Έλα ρε μαμά, τι με ξοκλές, δω να σταμάτα. Λέω γιατί θα αποχωριστώ με πια τη ζέτα. Καλά εντάξει, είχες λυσάξει όλη μέρα που ήταν εδώ, τώρα κλαις. Έτσι είναι ο άνθρωπος, παιδί μου, έτσι είναι ο άνθρωπος. Ο Καϊαγάτσης λέει, όταν τις έχασα κατάλαβα. Κι εγώ και εκείνη με εσένα σκέφτομαι πιο πολύ. Πλάκα πλάκα θα στενοχωρηθώ που θα σε χάσω πιο πολύ από όλους. Ναι, τώρα μας υποχρέωσες. Έλα ρε Μέρ, και με εσένα στενοχωριέμαι, γιατί φίλη μου είσαι. Μα μην με έχετε χεσμένη. Έλα ρε Βιβί. Ρε Βιβί, τόσο έχουμε περάσει μαζί και καλά έχουμε περάσει και χάλια. Όχι, παιδί μου, χάθηκε ο κόσμος να βρει έναν ντόπιο. Θα πας στην άλλη άκρη του κόσμου. Παιδιά, θα άρχιστε να με βλέπετε. Ναι, εγώ θα έρχομαι. Όσο μακριά κι εμείς. Κι εγώ, αγαπούλα μου, θα έρχομαι. Θα παίρνω τη Βιβί και θα έρχομαι στο υπόψη. Πολύ ωραία. Τα λογαριάζετε όλα χωρίς εμένα. Εμένα με βγάζετε απ' έξω. Όλα κι όλα. Χωρίς την Κικίτσα μου δεν θα έρθει καμία. Δεν θα το δεχτώ αυτό. Μα από πού είναι πια ο γαμπρός που έχουμε βαλαντώσει όλοι στο κλάμα? Να με Κικίτσα, είδες αγάπης η Κικίτσα. Το γαμπρό, τον βλέπεις το γαμπρό? Για να δω. Ήρθαμε κι εμείς. Τι κάνετε παιδί, τι κάνουμε καλά, τι κάνουμε το γαμπρό? Ζέτα μου, έλα έλα μην τρέπεσαι, δεν είναι χάρμα με το κοστούμι? Όχι, δεν είναι σωστό ο γαμπρός να δει την ύφη πριν από το γάμο, είναι γρουσουζιά. Να μου πει, είναι καλό. Ζέτα αγάπη μου, είσαι μια κούκλα. Τζέραρ! Σε είπε και όμορφη, ναι. Ρε μαμά, τελικά ποιος είναι ο γαμπρός? Πού θες να το ξέρω εγώ, καλέ. Για κοίτα πώς είναι, πες μας. Καταρχήν άλλο είναι το ζήτημα, από πού είναι, γιατί με ζώσανε τα φίδια μένα που μου πεις ότι θα πάω μακριά, θα ξενιτευτώ. Δεν έχει διεύθυνση μέσα το φλιτζάνι. Πώς είναι τουλάχιστον, παιδί μου, δεν μπορεί να κάνεις μια περιγραφή. Α, ναι. Είναι ψηλός, ωραίος, γεροδεμένος, νέος, νεότατος, νεότερος από σένα Ζέτα. Δεν παίρνω και όρκο βέβαια. Άντε ρε, να ζήσετε. Είδες, έχει για τους ορφανείς τον κούρκο. Δεν το πιστεύω, βρε, δεν το πιστεύω ότι παντρεύομαι. Να ζήσετε και να ευτυχήσετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ρενίτσα μου, δεν κοιτάζεις και το φλιτζάνι τις μέρες να δούμε τελικά θα φτάσει ως το γάμο. Ποιο είναι το φλιτζανάκι σου, Μέρη μου? Αυτό είναι το φλιτζανάκι μου. Γεια σου, Μέρη. Καλώς την κούκλα μου. Πού είναι ο παπάς? Σε μια δουλειά. Να σου πω, όταν γυρίσει, να μην του σηκώσει τη φωνή. Γιατί? Γιατί έτσι, ό,τι σου λέει θα λες ναι. Όταν του λέω ναι, με κουράζει. Γιατί το δουλεύω. Και δηλαδή, πού έχει πάει τώρα? Σε μια δουλειά. Τι δουλειά? Έχει πάει στο γραφείο της μάνας σου. Όχι, κατάλαβα. Θα του πει τους βαθμούς μου. Να μην ξέρει ο παπάς τους βαθμούς σου. Θα τους έλεγα εγώ με τρόπο. Ναι, τον ξέρω τον τρόπο. Τα μισά θα έλεγες. Όχι και τα μισά, ρε γιαγιά. Ολόκληρους θα τους έλεγα. Μοιράζονται αυτοί οι βαθμοί. Τα μισά μαθήματα εννοώ. Μέρουλα μου, κοριτσάκι μου, αγάπη μου, άκου και τη γιαγιάκα σου που σε αγαπάει. Μάθε να διαβάζεις, αγάπη μου. Πώς θα προκόψεις τη ζωή σου? Ξέρεις τι σε περιμένει να τα διαβάζεις? Ο κατήφορος. Ναι, όχι και εσύ κήρυγμα, ρε γιαγιά. Δεν φτάνει μαμά και ο Λεωνίδας. Και η Λεωνίδα, τον μπαμπά σου. Δηλαδή όλοι εμείς που στα λέμε αυτοί δεν θέλουμε το κακό σου. Κάνετε λάθος. Κάνουμε λάθος και εσείς σωστοί, ε. Ναι, ρε γιαγιά. Πράγματι έχουν αλλάξει από παλιά. Εμείς δεν είμαστε σαν κι εσάς. Πώς είσαστε? Για να σου πω, ο μπαμπάς διάβαζε. Άριστος. Ο μπαμπάς διάβαζε μια ζωή, έγινε μηχανικός και τώρα δουλεύει μέρα νύχτα και παίρνει ένα μισθό τη συμφορά. Όχι μισθό τη συμφορά, ποια θα ένα μισθό παίρνει ο μπαμπάς σου. Ναι, γι' αυτό ποτέ δεν του φτάνουν και ολοκρινιάζει. Δηλαδή, εσύ τι δουλειά θα κάνεις που δεν διαβάζεις, ε? Θα κάνω πόρτα σε μπαρ. Ξέρεις τι λεφτά βγάζουν οι πορτιέριδες? Αχ, καλή αυτή. Είναι η ίδια ο Λεωνίδας. Αυτό έχεις να πεις? Που η μέρη είναι η ίδια εσύ? Αυτό δεν το πρόσεξες?
Σιγά μην γίνω εγώ ίδια η Κικίτσα. Λάθος λέει το φλιτζάνι. Αφού πιστεύετε ότι κάνει λάθος το φλιτζάνι, γιατί με βάζετε να σας το πω και κουράζομαι? Είναι κουραστικό να λέει κανείς το φλιτζάνι. Ξέρετε πόση αυτοσυγκέντρωση χρειάζεται. Αυτό. Μιλάγαμε, δεν μπορούσε να αυτοσυγκεντρωθεί η Νίτσα και είδε λάθος πράγματα. Άντε καλέ. Όταν μεγαλώσουμε, όλες οι ίδιες μανάδες μας γινόμαστε. Τι, αν θέλω να δω πώς θα γίνει η Μέρη να κοιτάξω την Κικίτσα. Βέβαια. Τότε και εσύ να κοιτάξεις την Νίτσα. Καλέ, δεν σας αρέσω. Αγάπη μου, κοίτα το φλιτζάνι του να δούμε τι πουλιά πιάνει. Αποκλείεται, εγώ δεν θέλω. Δεν σε ρωτήσαμε. Καλώς είσαι και του λόγου σου. Μπράβο. Και δεν σου φαινότανε. Τι δεν μου φαινότανε. Χάλια, Κικίτσα, τον έχεις πλακώσει στη ζάχαρη. Στην κοπή τους φορές, μαμά. Μισό κουταλάκι και τρεις κόκκους. Να το αρχίζω και να φτιάξω έναν άλλο πέτρο μου. Πήγαινε, κάνε το γρήγορα. Πού είσαι, και κουλουράκια, έχει κουλουράκια. Τέλειωσαν τις διέτες. Θες ένα μπισκοτάκι. Τι τέλειωσαν. Τέλειωσαν τα κουλουράκια της διέτης χωρίς να το πάρει τη δύση. Ίσως ο Λεωνίδας. Ρε, Κικίτσα, πόσες φορές θα το πω. Να υπολογίζετε στα κουλουράκια και το Λεωνίδα. Τον υπολογίσαμε, πέτρο μου. Λοιπόν, αυτό που μου τη δίνει είναι το ψέμα, ε. Δεν μπορώ το ψέμα, το είπαμε από την αρχή. Δεν μπορώ το ψέμα. Τον υπολογίσαμε, Πέτρο μου. Αν υπολογίζατε, δεν θα είχαν τελειώσει τα κουλουράκια. Εγώ ίσως έφαγα κάποια. Εχθές πεινούσα λίγο. Καλά έκανες και φαγές, ρε Κικίτσα. Να φας. Σου είπα να μην φας. Φάει ένα, δύο, φάει μισό κιλό. Αλλά το πρωί κάποιος να πεταχτεί στο φούρνο να πάρει κουλουράκι. Λοιπόν, τελευταία φορά, ε. Δεν το ξαναλέω. Θέλω στο σπίτι να υπάρχουν κουλουράκια. Τελείωσε. Πατέρα. Έφερα την εφημερίδα σας. Βέβαια δεν είχε τον ελεύθερο ομιλητή, είχε μόνο τον ανεξάρτητο κήρυκα. Πού? Στο περίπτερο του Σωτήρη στο πάνω τετράγωνο, αυτός μου φυλάει. Ξέρετε, δεν πρόλαβα να φάω. Μα Ελένα μου, πετάξω τώρα στο περίπτερο του Σωτήρη αφού του φυλάει την εφημερίδα και επειδή ευκαιρία περνώντας από το φούρνο της Ευτέρπης, πάρε και λίγα κουλουράκια. Ναι, να πάω, αλλά μόνο το σεβασμό που σας έχω μητέρα και γιαγιά. Αυτός ο φούρνος έχει 2 χιλιόμετρα από το σπίτι μας. Τι να κάνω τώρα, αγάπη μου, τι να κάνω. Να γκρεμίσουμε το φούρνο και να το φέρουμε στο διπλανό οικόπεδο. Πήγαινε. Ναι, ναι. Έχετε δίκιο. Πάω. Πάω. Όλο θέλει να αποφεύγει τις δουλειές. Τις παντόφλες του τις έφερες, αγάπη μου. Νόμιζα ότι τις έφερες εσύ. Όχι, εγώ νόμιζα ότι τις έφερες εσύ. Όπα! Όπα, κορίτσια, ησυχία. Νόμιζα, ξενόμιζα. Βλέπω. Οργανωθείτε. Κικίτσα, παντόφλες. Μέρη, ρόμπα. Μπράβο, ρε Πέτρο. Έτσι θα είναι η γυναίκα. Θα τη σκύρει τη γάτα. Έβγαινε. Μα αυτό που περιγράφει η Νίτσα μου. Δεν είμαι εγώ, είναι ο πατέρας μου. Και εγώ τέτοιες συμπεριφορές τη συγχαίρομαι. Τη συγχαίρομαι. Μέρη μου αποκλείεται να γίνω σαν τον πατέρα μου. Με πιστεύει. Σε πιστεύω, αγάπη μου. Σε πιστεύω. Σε πιστεύω γιατί και εγώ δεν πρόκειται να γίνω σαν την Κικίτσα. Να χρειαστούμε ψυχανάλυση γιατί το έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Ναι. Άμα είμαι σαν τη μαμά μου θα μου το λες, ε. Αμέσως, και εσύ. Αν είμαι σαν τον μπαμπά μου θα μου το λες, έτσι. Εμείς δεν χρειαζόμαστε ψυχανάλυση. Εμείς θα βοηθήσουμε ένας τον άλλον. Να ξεπεράσουμε τις κακές επιρροές. Συγγνώμη, κακές επιρροές εννοείς εμένα. Ελάτε, μωρή, μην τσακωθούμε τώρα χρονιάρα μέρα. Μαμά, θα μου πεις και το δικό μου το φλιτζάνι. Μόνο το δικό μου δεν έχεις πει. Όχι, αγάπη μου, και το δικό μου δεν έχει πει. Ναι, αλλά το δικό μου θα το πει πρώτο, γιατί εγώ μίλησα πρώτη. Και είναι και μαμά. Αχ, τι να κάνουμε, Βιβί, είμαστε στα μεγάλα μέσα. Εντάξει, αγάπη μου. Πες το πρώτο στην κόρη σου. Έλα. Ορίστε, ορίστε. Εμάς δεν θα μας παίξετε. Μαμά, τι βλέπεις, θα κάνω παιδί. Μπορεί αφού προηγουμένως είναι έγκυος, πώς δεν θα κάνεις. Θα κάνεις. Παιδί μου, λες τι είναι, αγόρι, κορίτσι. Καμάρινες. Γεια. Κάταξε, χράσου. Θα μου δώσεις μερικά ψηλά που τα χρειάζομαι. Ψηλά που τα χρειάζεσαι. Γιατί θα αρχώσω. Μου πεις καλημέρα ή γιατί σου λείψα. Αυτά είναι αυτά. Τι είναι αυτά. 3 ευρώ. Ψηλά μου δίνει. Καρδιά σου ζήτησα. Καρδιά. Ναι. Και εγώ πώς άκουσα ψηλά. Είναι ψυχολογικό. Ακούς αυτό που θέλεις να ακούσεις. Γιατί εγώ νομίζω ότι τη σκηνή αυτή την έχω ξαναπέξει. Τι είπες. Όχι τίποτα για το ψυχολογικό λέω. Δεν ξέρω τι μπορεί να πάθει ένα άνθρωπο στα καλά καθούμενα.
Ε, καλά, δεν είναι και τόσο σοβαρό. Λοιπόν, θα μου τα δώσει τα λεφτά. Ευχαριστώ. Ρε πατέρα, τσίχλες θα πάω να πάρω. Τι τσίχλες, μωρέ. Με 15 ευρώ τσίχλες, περίπτερο θα ανοίξει. Αυτό πάνω στην προηγούμενη φορά δεν το είχα πει. 3 ευρώ ήταν. Όχι, 15. Τι λες, ρε πατέρα. Να, 3 κέρματα του ενός. Όχι, 15 είναι. Απλώς είναι ψυχολογικό, κατάλαβες. Εσύ δηλαδή βλέπεις αυτό που θα ήθελες να δεις. Μα εγώ θέλω να δω χαρτιά και βλέπω κέρματα. Βρε, εγώ για το δικό μου το ψυχολογικό σου. Εγώ θέλω να δω χαρτονομίσματα. Βρε, τι έπαθα, αφού καρά στα καλά του καθούμε. Λοιπόν, θα μου τα δώσεις. Αν πεις τα δεσαλίδια, θα δώσω. Θέλω να τα δώσω σε ένα σύλλογο φίλων της Αρκούδας. Ναι, καλή δικαιολογία, αλλά τα έχουμε ξανακούσει. Γιατί, ρε πατέρα. Δεν ξέρεις ότι οι αρκούδες κοντεύουν να εξαφανιστούν. Αυτές τις μαλακίες περί οικολογίας να πάνε σπίτι στη μάνα σου. Σε μένα δεν πιάνουν, στη μάνα σου την οικολόγα. Και αυτό νομίζω το ξέρω. Η μάνα μου δεν είχε λεφτά πάνω τη σήμερα. Σοβαρά. Α, την πάρω τηλέφωνο να τη ρωτήσω. Λουίδα μου, μορφιά μου. Μουχ, μωρέ, κοίτα. Κοίτα τι πλάσμα γέννησα. Βρε, γιατί δεν με περίμενες να έρθω μαζί, ε. Αυτό σου. Σ' έπεισε και τον έβγαλες και αυτόν, Λεωνίδα. Νόμιζα ότι θα αργούσες. Δεν μου λες. Σου ζήτησε το παιδί τίποτα λεφτά για ένα σύλλογο με αρκούδες. Ναι, αγάπη μου. Και του έδωσε 20 ευρώ. Του έδωσε 20 ευρώ. Βρες το διάρρεμο. Άι, χάσου μου πάρω το στυλιάρι. Αλητεία. Γιατί νομίζω ότι όλα αυτά που λέω το άκουσα να πει. Δεζαβή. Έτσι λέμε. Τι δεζαβή, μωρέ, και πρασινάλογα τώρα μου λες. Εγώ θυμάμαι ότι όλα αυτά που λέω τα έχω πει λέξη προς λέξη. Ε, αφού πάντα τα ίδια λες όποτε σου ζητάω λεφτά. Βρε, δεν πάω να λέει το φιτζάνι ότι θέλει. Εγώ, Λεωνίδα, δεύτερο δεν κάνω. Έλα. Ό,τι γράφει δεν ξεγράφει. Ένιωσα το ξεγράψω εγώ. Πώς? Ένας τρόπος υπάρχει μόνο. Ποιος? Άμα δεν, ποτέ. Άμα δεν, ποτέ, παιδάκι μου. Έλα, μου λες, είσαι και χαζή. Τι απαντήσεις? Έλα, Λιτζάκι μου, σε παρακαλώ. Έλα, μου πεις και το δικό μου το φλιτζάνι, γιατί θέλω να δω πάλι τον Λεωνίδα μεγάλο και τρανό. Έλα. Έλα, θα σου κόψει την καλημέρα. Εμένα ο Λεωνίδας δεν μου κόψει ποτέ την καλημέρα, κύριε. Λοιπόν, το δικό σου. Και τέλος, γιατί κουράστηκα. Λέγε, τι βλέπεις? Το Λεωνίδα. Που μιλάει? Σου μιλάει, λέει. Καλέ, είσαστε στο σπίτι σου και μιλάτε. Κρατάει μια τσάντα, κρατάει. Περίεργη. Ιατρική τσάντα κρατάει. Λοιπόν, έλα, Κικίτσα, κάτσε να σε εξετάσω. Κάθομαι. Κάθισα. Πού πονάς? Στην πλάτη, παιδί μου. Για έλα να σε δω, για έλα να σε δω. Πονάς? Όχι. Πονάς? Όχι. Πονάς? Καργαλάς. Καργαλιέσαι, ρε Κικίτσα, στην πλάτη. Α, εκεί πονάει. Μα δεν σ' άγγιξα. Δεν μπορεί να γίνει γιατρός, αφού σπουδάζει μηχανολόγος. Εδώ το φλιτζάνι δείχνει αλλαγή καριέρας. Λοιπόν, έλα. Γδύσου να σ' ακούσω. Τι να κάνω? Γδύσου να σ' ακούσω, ρε παιδί μου. Αποκλείεται. Δεν μπορώ να γδυθώ μπροστά σου. Και πώς θα σε εξετάσω, ρε γιαγιά? Δεν γίνεται, παιδί μου. Δεν γίνεται να γδυθώ μπροστά σου. Αποκλείεται. Ε, και τι θα κάνουμε τώρα, για πες. Δεν ξέρω. Εσύ είσαι γιατρός, εσύ να βρεις τη λύση. Γιατρός είμαι, δεν είμαι μάγος. Βρε, αγάπη μου, βάλ το καλά στο μυαλό σου. Αποκλείεται να γδυθώ μπροστά σου. Πώς το λένε? Ωραία, λοιπόν. Θα κανονίσω με έναν συνάδελφο να έρθει να σε εξετάσει, να μην έχεις κανένα πρόβλημα. Σε καλά. Να έχω εγγονό γιατρό και να με εξετάσει ένα συνάδελφό σου, όχι. Ξέρω το. Έτοιμο και το τσαγάκι, γιαγιά. Α, το βρήκα. Η Μαριλένα θα με εξετάσει. Μα η Μαριλένα είναι λογίστρια. Θα πάμε στην κρυπατοκάμαρα, θα γδυθώ και ο Λεωνίδας θα σου λέει τι να κάνεις. Και ύστερα θα βγάλεις διάγνωση και θα τη συζητήσουμε. Αφού εγώ δεν ξέρω. Ο Λεωνίδας ξέρει. Ο Λεωνίδας θα είναι στο άλλο δωμάτιο όμως. Τι πειράζει. Αυτό ήταν. Τι ήθελε ο μαλάκας και έγινα γιατρός, δεν ήξερα ότι θα τα τραβάω εγώ αυτά τα πράγματα. Αλλά για χατήρι σου έγινα, για χατήρι σου, ρε γάμο το. Πω πω, τόσα χρόνια σπουδές πήγανε χαμένα. Δεν έμαθες, αγάπη μου, να μιλάς ακόμα. Τι κρίμα, τι κρίμα αυτή η ιατρική. Κοίταξε, θα σε εξετάσω τώρα ή να τα κλείσω και να πάω στο νοσοκομείο που με περιμένουν κιόλας. Έλα, παιδί μου. Α, έλα, παιδί μου, Μαριλένα, πάμε στην κρεβατοκάμαρα. Αμάν, μωρέ Κικίτσα, τι ιδιοτροπίες είναι αυτές? Ρε παιδί μου, δεν μπορώ να γδυθώ μπροστά στον εγγονό μου, είναι και γιατρός, πώς το λένε? Άμα ήταν γιατρός, αυτό θα έκανες. Όχι, αγάπη μου, άμα ήταν, όχι, άμα ήταν, θα γίνει οπωσδήποτε. Γιατί το φλιτζάνι έτσι είπε. Ε, και το δικό μου το φλιτζάνι λέει ότι θα γίνει κάποιος μεγάλος και τρανός. Μεγάλος και τρανός γιατρός, αυτό εννοεί. Να ξέρεις. Και δεν λέει ότι μέσα το επάγγελμα το φλιτζάνι. Ε? Όχι, όχι, παιδιά, εγώ πιστεύω ότι το φλιτζάνι δείχνει τα όνειρα, τις ελπίδες και καμιά φορά, όπως στην περίπτωση του Πέτρου και της Μέρης, τους φόβους του καθενός. Γι' αυτό στην περίπτωση του Νάσου ο Λεωνίδας είναι μεγάλος και τρανός και στην περίπτωση της Κικίτσας είναι γιατρός. Ε?
Εσένα δηλαδή τώρα το φλιτζάνι σου έδειξε τις ελπίδες σου. Δεν μου τις έδειξε εμένα τις ελπίδες μου, δεν είναι προφανές. Ροζέτα, λύσε μου μια απορία που την έχω έτσι από καιρό. Παρακαλώ, τι απορία. Έχεις σκεφτεί ποτέ να πας καθόλου έτσι στην Αφρική? Μπορώ να πάω. Στην Αφρική τι να κάνω, πώς ήρθε. Έτσι μόρτα. Αλλά πώς μπορείς να μου φύγει, Με συγχωρείτε, βρε παιδιά μου, ξεφεύγετε από το θέμα. Τι θα γίνει με τον Λεωνίδα τελικά? Θα γίνει μεγάλος και τρανός, παγκοσμίως γνωστός γιατρός, ας πούμε. Κοίταξε, κοίτσα τώρα για να ξέρουμε τι θα γίνει ο Λεωνίδας, πρέπει να διαβάσουμε το φλιτζάνι του. Ιδέα εξαιρετική! Εσύ, Λίτσα, διαβάζεις και επλημμένα φλιτζάνια? Ναι, μωρέ. Σιγά μην διαβάζω και πλυντήριο πιάτων. Και τότε, ρε πονηρές, πώς θα διαβάσετε το φλιτζάνι του Λεωνίδα? Γεια σας! Καθίστε να πιείτε καφεδάκι. Όχι, όχι, Κικίτσα, θα τους φτιάξω εγώ, παιδιά, πώς τους πίνετε? Γιατί να πιούμε καφέ, δεν θέλουμε καφέ. Έλα, δεν θες καφέ? Έχετε πιει κρασί, καφέ, είναι σίγουρο ότι έτσι θα σας κάνει καλά. Τι κρασί, ένα ποτήρι πια ήταν ρετσίνα χάλια, 5 ευρώ έκανε. Ναι, σιγά, πώς εμπιστέψαμε. Απόλυτη εμπιστοσύνη, ε. Σαν τη δικιά μου πετάκι, μη πιο όμορφη. Όχι, μη το λες. Ναι, Βιβί, θέλω εγώ να πιω καφέ γαλλικό. Όχι, και εγώ φραπέ. Στο σπίτι αυτό όλοι πίνουμε ελληνικό. Δεν πιούμε τώρα ξενόφρενους καφέδες από Χριστουγεννιάτικα. Μου κάνετε και τους αριστερούς, φλόρια. Εσείς τι έχετε πιει και είστε έτσι χαρούμενοι, ε? Σου λέγα. Λοιπόν, έτοιμοι δύο πρώτοι, έλα εσύ. Να και οι υπόλοιποι. Να και έχω ένα λεπτό. Πάρα πολλά λεφτά εδώ μέσα. Δεν θα τους πιούμε εδώ, θα πάμε στο δωμάτιό μου. Γιατί, καθίστε εδώ να μας κάνετε παρέ. Πάμε να ακούσουμε το καινούργιο CD του Αργύρη που έχει κάνει η ραπ τα Χριστουγεννιάτικα. Ωραία, ωραία. Αυτοί πάνε να καπνίσουν, δυστυχώς. Έλα, ρε Κικίτσα. Τα βάπια. Άσε να πιούν τους καφέδες να τελειώνουν. Δεν ξέρω. Να πω, μήπως να πάω μέσα να τους πιέσω. Θα σε βρίσουνε πάρα πολύ, άσε. Έλα, παιδάκι, θα με βρίσουν σιγά. Το ρισκάρω τώρα, θα σου πω. Καλά, άκου τώρα να δεις τι έχει να γίνει. Χαμός. Μόνο μας πάρουμε χαμπάρι ότι θέλουμε να διαβάσουμε τα φλιτζάνια του. Γι' αυτό μου πες να πάρω άρωνα τα φλιτζάνια πριν. Είσαι μια πονήρο, εσύ. Είναι μερολε μου, είναι. Λοιπόν, με διώξαν πλατσιδών βέβαια, αλλά εντάξει, τους πίνουνε. Καπνίζουνε. Έλα καλέ, καπνίζουνε. Άκου τι λέει τώρα. Λοιπόν, εμείς φεύγουμε, μόλις μας κάλεσαν σε ένα πάρτι είμαστε και επειδή είμαστε συντημένοι πάμε να πάμε. Έτσι, τώρα μας πήραν τηλέφωνο για μια πλάκα που θα γίνει, οπότε... Ναι, εμείς δεν αναχωριέστε όμως, δεν θα αργήσουμε. Καθόλου. Τους καφέδες, παιδί μου, τους είχετε. Μάλιστα. Μονορούφι. Λοιπόν, έλα, γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Γρήγορα τους καφέδες, γρήγορα! Κικίτσα, Κικίτσα, μην αγχώνεσαι. Αποκλείεται να γυρίσουν αμέσως. Αποκλείεται. Δεν ξέρεις, αυτή η καμιά φορά κάτι ξεχνάμε και γυρίζουμε. Σε πάρτι πάνε, κουβάλλος. Εσύ να σε ενδιαφέρει το φλιτζάν του Λεωνίδα. Τι λες τώρα. Θα το διαβάσει η Νίτσα. Τέλεια, τέλεια. Τους ήπιανε. Τους ήπιανε μόνο που υπάρχει ένα μικρό προβληματάκι. Τι προβληματάκι? Δεν ξέρουμε, παιδί μου, ποιο είναι το φλιτζάνι του Λεωνίδα. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή πρέπει να τα διαβάσω όλα για να πέσει του Λεωνίδα. Μπορείς να το βρεις. Με προσβάλλεις. Διάβαζε και θα δούμε. Αυτός είναι ο Τέλης. Ο Τέλης είναι. Για πες, έχω περίεργα, τι κάνει. Περίεργα πράγματα κάνει. Τι περίεργα πράγματα? Σαν να βύχει. Σαν να βαριανασένει. Περίεργη ήχη. Τι άρρωστος, χάλια είναι το παιδί. Όχι καλέ. Άλλο κάνει. Τραγουδάει.
Ότι θα γινόταν ο Τέλης τενόρος, δεν το φανταζόμουν με τίποτα. Πώς. Και τι τενόρος, στην όπερα. Καλά, άστο αυτό τώρα. Πες μας αυτό, αγάπη, μας είναι το Λεωνίδη. Με κουράζετε, με κουράζετε. Αμάν, και άλλος τραγουδιστής. Α, τι στην όπερα κι αυτός. Όχι, όχι. Αυτός είναι σε μια μεγάλη συναυλία. Πω, κόσμος και κοσμάκης. Καλέ, αυτοί κάνουν σαν τρελή, ε. Καλά, ε. Πολύ μεγάλο στάρ αυτός. Δεν μπορείς να δεις ποιος είναι. Ούτε βλέπω, ούτε ακούω. Αχα, τώρα και βλέπω και ακούω. Sorry, μα είμαι το καλύτερο αγόρι στην πόλη. Με ξέρουν όντες και όλες και προσοχή. Στην λέξη ταραχή δεν παίρνω μορφή. Κι αυτό μόνο σου κι ακούν λίγο μουσική. Σε παρεμορφή αλλάζω εκεί. Δηλά κι πέρα και να μην ρωτήσεις για τον ζωντήγιο που τύπανε. Αφού το ξέρεις γλυκιά μου είμαι το τέλειο παράδειγμα. Θες ξέρω να παραμείνεις σε ακόμα στο αφάνισμα. Μαν, εσύ δεν κάνεις για να πάτες μπέμπα. Απλά τραβάς σου σου. Give me your thing. Let me see what you got. Δεν σε βλέπω άνετα και γι' αυτό μωρό χαλάρωσε. Δίκιο τσάρωσε, χάλεσε, καρονάρωσε, τσάρωσε και δεν τσάρωσε. Πάλι το λένε άρση και τσάρωσε. Ο προηγούμενος έφυγε πριν τραγουδήσει. Τούτος έφυγε όταν τραγουδούσε. Τι τραγούδι είναι αυτό? Ραπ είναι, το βρήκα, ραπ. Αχ, να το πούμε στον Αργύρο να ευχαριστηθεί. Όχι, για κάτι στα αυγά σου, δεν του πεις τίποτα. Θα τελειώσει σχολή και βλέπω. Πάρω τα μυαλά του αέρα από τώρα. Τούτο είναι της Μαριλένας. Να το διαβάσω. Να διαβάσει το Μαριλενάκι μας. Να διαβάσει τη Μαριλένα, μπορεί να μάθουμε πολλά και για το δικό μας το παιδί. Έλα, διάβαζε. Μα πού είναι ο Λεωνίδας? Αχ, δεν μπορεί να έρθει. Αδύνατον. Καλά, στην πρεμιέρα της γυναίκας του. Καλά, το κάνουμε θέμα τώρα. Εντάξει, στη Μαριλένα και σε μένα εξήγησα γιατί δεν μπορεί να έρθει. Αφού ούτως ή άλλως τα έργα της γυναίκας τα βλέπει και σπίτι σιγά. Αχ, εμένα με συγχωρείτε, πρέπει να πω και στους υπόλοιπους καλεσμένους. Καλά, εμείς καλεσμένοι. Αχού, με την παρεξηγείτε. Ξέρετε, όταν έχει πρεμιέρα έχει πάρα πολύ άγχος. Τέλη μου, πώς το πας με το τραγούδι σου? Ποιο τραγούδι μου? Καλά, εσύ δεν είναι στενός. Το στο καρφωσές? Εγώ, στην Κικίτσα. Συγγνώμη, εσείς πώς ξέρετε ότι προσπαθώ να κάνω καριέρα στην όπερα? Μας το πήρα πουλάκι κάτι χρόνια πριν. Τελικά, σας άρεσαν τα έργα μου? Ναι, καλό. Πολύ καλά. Καλά είναι. Δεν μου λες, παιδί μου. Για πάμε. Ας πούμε, πόσο έχει αυτό εδώ το έργο του? Αυτό. Αυτό πόσο θα το αφήσουμε αυτό, Μαριλένα, τώρα? Αργύρι μου, πόσο θα το αφήσουμε αυτό στη γιαγιά τη Λεωνίδα? Δώρο, κυρία Κίτσα, δώρο. Τα ξέρα. Τιμή δώρο εννοούμε τώρα. Α, ναι, κυρία Κίτσα, μου τιμή δώρο, γιατί έχω να πληρώσω και την καλέρι μετά. Κυρία Κίτσα, για σας μόνο 100.000 ευρώ. Ευχαριστώ. Τι, πόσο? Σας φαίνεται ακριβό, τσάμπα σας το δίνω. Τι να πω, παιδί μου, αναρωτιέμαι. Ενώ έχουμε πληθωρισμό και δεν το ξέρω, ή. Για να δω καλά. Τι κάνετε, κυρία Κίτσα? Ξέρω εγώ, ψάχνω να βρω. Μήπως σου λύθηκαν αυτοί. Πας κι εσύ ο Βαγκό και δεν το ξέρω. Ξέρω εγώ. Ακούσε εκεί, σιγά τον πίνακα. Κοίτανε μια σταλιά. Μη μου πεις ότι τον είδες κι εσύ. Βέβαια τον είδα, πώς δεν τον είδα. Α, και Κίτσα, πρέπει να σου δείξω το φλιτζάνι. Μου φαίνεται ότι το έχεις κι εσύ το χάρισμα. Λοιπόν, για να δούμε τώρα ποιανού είναι αυτό. Αυτό είναι του Λεωνίδη. Α, πα. Τι καλέ, τι βλέπεις? Περίμενε, καλέ. Λοιπόν. Τι καλέ. Δεν σας λέω. Λοιπόν, Νίτσα, μα το Θεό, θα σε βουτήξω από το μαλλί. Αποκλείεται να σας πω. Ρε, παιδί μου, είναι καλά στην υγεία του. Σκάει από υγεία. Ευτυχισμένος. Μες στην καλή χαρά. Και από δουλειά, πώς είναι από δουλειά? Μια χαρά. Και τότε γιατί δεν μας λες? Άλλος κόσμος. Άλλοι καιροί. Τι έχουν να δουν τα μάτια μας. Σας πιάσαμε. Τι κάνετε εδώ? Έλα, μωρέ. Καφέ πίνουν οι άνθρωποι. Ναι, καλά. Φλιτζάνια διαβάζουμε. Τα δικά μας. Διαβάστε και το φλιτζάνι μου. Δεν πιστεύω να διάβασε κανένας το δικό μου το φλιτζάνι. Εγώ. Αλλά δεν τους είπα τίποτα. Και δεν πρόκειται να τους πω. Δεν μου λέει, Δρομπαγάσα. Δηλαδή, τι σκοπεύεις να κάνεις και σε άλλα γενικά? Σιγά μη σας πω τα όνειρά μου. Απόψε στις ακρογιαλές αντιλαλούν διπλοπένιες. Έλα κοντά μας, φίλε, να τα πιείς.
κι απ' τα ωραία μας τα τρελά της. Έλα κοντά μας φίλε να τα πιείς, κι απ' τα ωραία μας τα τρελά της. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στις νύχτας στο λαμπάδιασμα να πυκνώνει ο δεσμός μας και να σμίγει παλιές κι ανανέες στοχές με το ροκ του μέλλοντος μας. Να μας έχει ο Θεός γέρους όλα να λαμπώνουμε και να ξεφαντώνουμε με χορούς κυκλωτικούς. Ένα, δύο, τρία,